Το Μέγκα από την πρώτη στιγμή αποκάλυψε ότι ο νεαρός με το καπέλο που ρίχνει μπουνιά στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Κουμουτσάκο λίγο νωρίτερα βρισκόταν στο μπλοκ της Χρυσής Αυγής μαζί με τους βουλευτές Ηλία Κασιδιάρη, Νίκο Μίχο, Παναγιώτη Λιόπουλο και Κώστα Μπαρμπαρούση, τους οποίους βλέπετε στα πλάνα. Δύο μέρες μετά, οι αρμόδιοι υπουργοί Παναγιώτης Κουρουπλής και Νίκος Τόσκας δήλωσαν στην πρωινή εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ότι υπήρξε αδράνεια από τους αστυνομικούς και θα αποδοθούν ευθύνες. Μάλιστα, ο Υπουργός Εσωτερικών άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ανοχή στη δράση της Χρυσής Αυγής από μερίδα αστυνομικών. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, από μεριάς της αστυνομίας, που όφυλαν να παρέμβουν και δεν παρενέβησαν, έχουν βαρύτατη ευθύνη πλημελούς άσκησης του καθήκοντός τους. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο και όλοι ξέρουμε ότι διαχρονικά υπήρχαν στεγανά σε αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σπάσουν. Αν υπάρχουν. Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Τόσκας παραδέχτηκε στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο ότι υπήρξε αδράνεια των αστυνομικών και είχε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή της αλληλοκατηγορίας ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας για τη δράση της Χρυσής Αυγής. Έχει διαταχθεί διοικητική εξέταση γιατί πράγματι έχει εντοπιστεί κάποια αδράνεια των αστυνομικών που βρίσκονταν εκεί στην περιοχή ή τέλος πάντων για να διερευνηθεί. Αυτή η συμπεριφορά, η πρακτική που εφαρμόστηκε και θα δούμε τα αποτελέσματα. Κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε να μου λύσετε την εξής απλή και αφελή ίσως απορία. Γιατί δεν προσβληθήκατε εσείς και ο κύριος Βορύδης και προσβλήθηκε ο κύριος Κουμουτσάκος. Πραγματικά είναι μια απορία. Πρώτα απ' όλα αυτό που λέτε είναι βαριά συκοφαντία. Θα ξέρατε αν είχατε κάνει καλά τη δουλειά σας, ότι δεν ήμουν μόνο εγώ ή ο κύριος Βορύδης εκεί. Ήταν πάνω από 10 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Απλώς ο κύριος Κουμουτσάκος είχε προφανώς την ατυχία να περάσει από εκείνο τον μπλοκ. Εμείς ήμασταν από την απέναντι μεριά. Η αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας έχει κλιμακωθεί, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι συντάσσεται με τη Χρυσή Αυγή για αντιπολιτευτικούς λόγους, ενώ στη Νέα Δημοκρατία τονίζουν ότι οι δηλώσεις φίλοι έχουν ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Χαρακτηριστική είναι η σύγκρουση της Εύης Καρακώστα του ΣΥΡΙΖΑ με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου της Νέας Δημοκρατίας στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Ψάχνετε να βρείτε οτιδήποτε που δεν σας ενδιαφέρει. Ούτε το έθνος ούτε η πατρίδα. Δεν με ενδιαφέρει το έθνος, κυρία μου, εμένα. Λάθος. Μόνο εσάς σας ενδιαφέρει το έθνος. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό μου λέτε τώρα. Αντίδραση αυτό είναι το κλίμα περίπτωση που καλλιεργείτε. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει το έθνος, τι είμαι εγώ. Τι είμαι. Δεν είμαι βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα να διαφυλάξω το. Και οι χρυσαυγίτες είναι οι βουλευτές του. Του Κοινοβουλίου. Ωραία, τι και σημαίνει ότι υπηρετούν την Ελλάδα και τη δημοκρατία. Με βάζετε στην ίδια κατηγορία λοιπόν. Δεν υπηρετώ το έθνος. Μην βάζετε λοιπόν την έννοια του βουλευτή. Μα καλά δεν τρέπεστε λίγο να μιλάτε ο έτσι. Ο βουλευτής.